Γεια σας, ονομάζομαι Αλεξανδρίτου Σοφία και θα σας μιλήσω για ορισμένα ζητήματα που αφορούν τα θρησκεύματα του Κονφουκιανισμού και του Ταοισμού σε συνδυασμό πάντα με το άρθρο 4 του νόμου 4301 του 2014 για τις θρησκευτικές νομικές προσωπικότητες. Όσον αφορά το άρθρο 4 του νόμου του υπαριθμού 4301 του 2014 που αφορά την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και αναφέρεται ότι για να είναι έγκυρος ο κανονισμός ενός θρησκευτικού νομικού προσώπου θα πρέπει να προσδιορίζει μεταξύ άλλων με σαφήνεια το δόγμα, τις διδασκαλίες, τα ιερά κείμενα και τους κανόνες της θρησκείας, συγκεκριμένα του Κονφουκιανισμού και του Ταοισμού, που είναι τα μέλη που επηρεάζουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Με αφορμή τα ανώτερα, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των προωρηθέντων χαρακτηριστικών σε σχέση με τον Κονφουκιανισμό και τον Ταοισμό. Για τον Κονφουκιανισμό, όσον αφορά τη διδασκαλία του, η φιλοσοφική και ηθική διδασκαλία του Κονφούκιου. Η διδασκαλία αυτή στηρίζεται στα συγγράμματα, τα βιβλία των κανόνων, που έγιναν τα κλασικά έργα του Κονφουκισμού. Αργότερα πήρε το χαρακτήρα θρησκείας, αντικατέστησε τον βουδισμό και έγινε η επίσημη θρησκεία του κράτους της Κίνας. Ο Κονφουκισμός αποτελεί ένα ηθικό και φιλοσοφικό σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά βάσει των διδασκαλιών του Κινέζου διανοητή και κοινωνικού φιλοσόφου Κονφούκιου, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο Κονφουκιανισμός είναι η πιο διδεδομένη θρησκεία στην Κίνα. Βασίζεται στην ηθική διδασκαλία του Κονφούκιου 551 με 479. Καθώς και σε παραδοσιακό θρησκευτικό, καθώς και σε θρησκευτικό και ηθικό χαρακτήρα, έχει παραδοσιακό, έχει θρησκευτικό και ηθικό χαρακτήρα και μάλιστα αυτοί που μελέτησαν ήταν ο Κονφούκιος και οι μαθητές του. Η θρησκεία του Κονφουκιανισμού έχει διαδοθεί κυρίως στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και στο Βιετνάμ. Στην εποχή του, ο κινέζικος λαός παρασόταν από εμφύλιους πολέμους, στους οποίους η κεντρική εξουσία της δυναστείας Τσε αδυνατούσε να επιβληθεί. Ο Κονφούκιος αφιέρωσε τη ζωή του στη διαμόρφωση ηθικοθρησκευτικού συστήματος που θα επέφερε τις βάσεις για μια αρμονική κοινωνία. Η βάση ήταν περισσότερο ηθική παρά θρησκευτική. Ήταν αντίθετος με τις δυσιδαιμονίες με τις οποίες το πλήθος είχε ταυτιστεί. Πίστευε ότι η κοσμική τάξη ταυτίζεται με την ηθική τάξη, δίδαξε την αρετή ως προϋπόθεση για τη συντήρηση της κοινωνίας. Σύμφωνα με την διδασκαλία του, αυτάρκης πραγματικότητα, Tao ή Dao, από την οποία έχουν δημιουργηθεί τα πάντα, αποτελεί αυτό το δημιουργήμα του ουρανού. Ο ουρανός θεωρείται ο θεμελιωτής της αρετής, η οποία στην πλέον απόλυτη μορφή της είναι η καλοσύνη, η μητέρα όλων των αρετών. Αυτή ονομάζεται Zen. Η σημασία της λέξης αυτής είναι της αυτοεπιβολής, που προϋποθέτει τον πλήρη αυτοέλεγχο για την εξάλληψη όλων των επιθετικών ενστίκτων και αρνητικών συναισθημάτων που βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο. Η ενάρετη συμπεριφορά επιβάλλει την αγάπη στον πλησίον με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να αγαπά πρώτα την οικογένειά του, ακολούθως να την επεκτείνει στα μέλη της κοινωνίας και τέλος να συμπεριλάβει και την πολιτεία, της οποίας ο ηγεμόνας είναι ο γιος του ουρανού και πατέρας όλων των υπηκόων του. Η Κονφουκιανική αρετή επιβάλλει την ευσέβεια, χιάο, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η σύνδεση από τη μία των ζωντανών με τους νεκρούς, προγόνους τους και από την άλλη των ατόμων με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η Κονφουκιανική ευσέβεια εκφράζεται στις εξής αμοιβαίες σχέσεις δικαιωμάτων και καθηκόντων, που ονομάζεται βουλού. Καλοσύνη, πρώτη είναι η καλοσύνη του άρχοντα, νομοφροσύνη του αρχόμενου. Δεύτερον, η αγάπη του πατέρα, η υπακοή του γιου. Τρίτον, είναι η αγαθότητα των ηλικιωμένων, σεβασμός των νέων. Και τέταρτον, είναι η δικαιοσύνη του συζύγου και η υπακοή της συζύγου. Αιώνες αργότερα, ο Κονφουκιανισμός εισχώρησε στην Ιαπωνία, στην Κορέα, το Βιετνάμ και άλλες περιοχές όπου υπήρχαν οι κινέζικοι πληθυσμοί, ασκώντας βαθιά επίδραση σε όλους τους κοινωνικούς θεσμούς. Ο Κονφουκιανισμός τονίζει την αρχή που προσομοιάζει τον χρυσό κανόνα, ότι δεν επιθυμείς τον εαυτό σου, μην το επιβάλλεις στους άλλους. Τα ιερά κείμενα. Στον Κονφουκιανισμό το Ιερό Βιβλίο είναι τα Ανέλεκτα, μια συλλογή λόγων του Κονφούκιου. Επίσης, κάποια κείμενα που αποτελούν τον λεγόμενο Κονφουκιανό κανόνα, που αναφέρονται στη σοφία της κλασικής εποχής του Κινέζικου πολιτισμού. Λίγα λόγια για τον Ταοισμό. Είναι πνευματικό ρεύμα της Κίνας, το οποίο επέδρασε σε διάφορους τομείς όπως η φιλοσοφία, η τέχνη, η λογοτεχνία ή η θρησκεία. Ειδικότερα, ο Ταοισμός συνιστά μια από τις βασικές αρχαίες σχολές της κινέζικης φιλοσοφίας, η οποία ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. από τον Λάο Τζου. Ενώ σημαντικός εκπρόσωπος της διδασκαλίας του Ταοισμού υπήρξε και ο Τσουάν Τζου, ο οποίος έζησε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο Λάο Τζου θεωρείται σύγχρονος του Κονφούκιου, μόνο ότι υπάρχουν επιφυλάξεις αν πράγματι έζησε κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Και όχι δύο αιώνες μετά. Ο Ταοισμός θεωρούμενος θρησκεία αλλά και ως φιλοσοφικό σύστημα
κάνει ένα είδος υπέρβασης. Δεν ασχολείται με τον ίδιο τον Θεό ως υπέρτατη αρχή, αλλά με τις αρχές που διέπουν την παρουσία του στην εκδήλωση. Από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε με φιλοσοφικούς όρους να το περιγράψουμε ως προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης της δομής και των νόμων τους οποίους μπορεί η ανθρώπινη ύπαρξη να χρησιμοποιήσει ως οδοδείκτες στον δρόμο της για τη θέωση. Ο Λάο Τζου εισηγήθηκε τη μεταξύ του ανθρώπου και του σύμπαντος ενότητα, η οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς, την οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς εφόσον ακολουθεί έναν απλό και απαίρετο βίο, στους κόλπους του οποίου έχει φροντίσει να περιορίσει στο ελάχιστο τις επιθυμίες του και να αναπτύξει στο μέγιστο την απορρόφησή του και αφομοίωσή του από τη φύση. Η διδασκαλία του Ταοισμού περιέχεται κυρίως στα έργα του Τάο Τε Τζινγκ, το οποίο αποδίδεται στον Λάο Τζου, και στο έργο Τσουάνγκ Τζου που έχει γραφεί από τον Τσουάνγκ Τζου. Ο Ταοισμός, όπως η ίδια ονομασία του δηλώνει, έδινε ιδιαίτερη σημασία στο Ταό και πιο συγκεκριμένα στην εναρμόνιση του ανθρώπου με το Ταό, την αρχή της τάξης η οποία διέπει τον κόσμο. Η ιδανική συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στο Ταό εκφράζεται μέσα από την κατάσταση της μη πράξης ή του μη πράτη, σύμφωνα με την οποία η αντίδραση του ανθρώπου απέναντι στο Ταό θα πρέπει να είναι αυθόρμητη και άμεση, χωρίς τη διαμεσολάβηση πρακτικών κανόνων ή υποδείξεων περί του είναι πρέπον. Η πρακτική φιλοσοφία του Ταοισμού βασίζεται στην καταστολή κάθε επιθυμίας του ανθρώπου, προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η ηρεμία του. Έτσι, ο φιλοσοφικός Ταοισμός δίνει έμφαση σε διάφορες έννοιες όπως η μη δράση, το κενό, η απόσπαση, η δύναμη της απαλότητας, η ευληγησία και του Ζουάνγκ Λι, όπως η δεκτικότητα, ο αυθορμητισμός, ο σχετικισμός των ανθρώπινων δομών, τον ανθρώπινο δρόμο στη ζωή, οι τρόποι ομιλίας και συμπεριφοράς. Όσο είναι φυσικό, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται γύρω από το Τάο, ποιον δρόμο θα έπρεπε να ακολουθούμε και κυρίως τι είναι το Τάο. Πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε. Το Τάο Τε Τζινγκ μαζί με το Τσουάνγκ Τζου αποτελούν τα δύο κλασικά κείμενα της διδασκαλίας του Ταοισμού. Το Τάο Τε Τζινγκ, όπου συνδυάζεται ένας μυστικισμός με ακραίες πολιτικές εισηγήσεις, υποδεικνύει μεταξύ άλλων την επιστροφή του ανθρώπου σε μια πρωτόγονη εκδοχή ουτοπίας, απαλλαγμένη από τα επιβλαβή συστατικά του πολιτισμού, στα οποία περιλαμβάνεται και η γραφή. Ταό ή Νταό. Το περιεχόμενο του κινέζικου όρου Ταό, ο οποίος κυριολεκτικά δηλώνει τον ορθό δρόμο ή τον ορθό τρόπο, είναι σύνθετο. Η σημασία του ορισμένως θα μπορούσε να παραλληλιστεί προς το σύνθετο χαρακτήρα που απέδιδαν στο λόγο οι εκπρόσωποι της στοϊκής φιλοσοφίας. Όπως κατά την τελευταία αυτή, ο λόγος διαθέτει δύο πλην όμως ουσιαστικά ταυτόσιμες μορφές, τον κοσμικό λόγο και τον ενημήν λόγο. Έτσι και το Ταό διακρίνεται σε δύο ομόλογες μορφές, αφενός μέσα στο Ταό, το οποίο δηλώνει την πηγή και την αρχή της τάξης που διέπει τον κόσμο, αφετέρου δε στο Ταό, το οποίο ενυπάρχει σε κάθε πράγμα και κατά συνέπεια στην ανθρώπινη ύπαρξη. Το Ταό ως αρχή των πάντων είναι αιώνιο, άρρητο και απερίγραπτο. Χάρη στην παρουσία του Ταό εξάλλου σε ένα πράγμα, το τελευταίο αυτό αποκτά τότε την αρχή βάσης της οποίας τούτο συνδέεται με το σύμπαν. Εν τη αυτή περίπτωση, το Ταό ως ενυπάρχουσα αρχή σε ένα όν καθίσταται ο συνδετικός κρίκος του τελευταίου αυτού με τον κόσμο. Ο εύκολος ορθός δρόμος, τον οποίο εισηγείται η διδασκαλία του Ταοισμού, εκφράζει ακριβώς το αίτημα της εναρμόνισης του ανθρώπου με τη φύση και το σύμπαν. Ο απαράμιλος τρόπος ζωής του ανθρώπου, η ιδεώδης τάξη στην κοινωνία και ο ιδανικός τρόπος συμπεριφοράς όλων των πραγμάτων στον κόσμο εξαρτώνται από το Ταό, για την ακρίβεια από την εναρμόνιση των όντων με το Ταό, η οποία είναι εφικτή χάρη στην παρουσία του Ταό σε καθένα από τα όντα. Στο σημείο αυτό θα λάβει το λόγο ο Δαλιάνης Σπυρίδων με θέμα το βουδισμό.